Πρωταπριλιά σήμερα. Και όλοι θα ευχόμασταν όλο αυτό που ζούμε να ήταν ένα ψέμα. Δυστυχώς όμως η ζωή είναι πολύ πιο σκληρή από τα αστεία που κάνουμε και από το χαβαλέ. Δυστυχώς. Δεν θέλω, αν και καμιά φορά είναι καλό να επαναλαμβανόμαστε για να τα εμπεδώνουμε τα πράγματα. Θα κάνω μια προσπάθεια να μην επαναληφθώ. Όμως, επειδή έχω ακούσει μια σειρά πράγματα τις τελευταίες μέρες και συζητιούνται, καλό θα είναι να τα απαντάμε όταν μας δίνεται η ευκαιρία. Το πρώτο, συνάδελφοι, το οποίο πρέπει να το έχουμε, να το διαφυλάτουμε ως κόριο οφθαλμού. Δεν είναι η κακιά μας η μοίρα. Γιατί κάποιοι, για να συγκαλύψουνε, γιατί όπως είπανε και οι προηγούμενοι, υπάρχει προσπάθεια συγκάλυψης, αλλά η προσπάθεια συγκάλυψης επιχειρείται μέσα από συγκεκριμένους τρόπους. Δεν γίνεται έτσι γενικά στον αέρα. Και το να πασπίσουνε ή να πείσουνε γενικότερα ότι εντάξει ρε παιδί μου, και τι θέλετε, αυτή τη δουλειά διαλέξατε να κάνετε, θα έχετε και σακατεμένους, θα έχετε και νεκρούς. Όχι, συνάδελφοι. Τα εγκλήματα και τα τραγικά δυστυχήματα έχουν αιτίες και δεν είναι να τα βλέπουμε μυρολατρικά. Πρώτον. Δεύτερον, ο αγώνας που κάνουμε για καλά μεροκάματα, για καλή πληρωμένη υπερορία, για καλά ωράρια, έχουν να κάνουν με το μόχθο μας, με τη δουλειά μας. Δεν είναι εξαγορά για να δεχόμαστε ότι μπορεί να σακατευτούμε ή να σκοτωνόμαστε. Γιατί και αυτό ακούστηκε. Γι' αυτό πληρώνεστε καλά, γιατί όχι. Με τον αγώνα μας, για το μόχθο μας όμως. Και για τη ζωή μας παλεύουμε να έχουμε καλά μεροκάματα, για να ζούμε καλύτερα. Όχι για να ανταλλάσσουμε την υγεία μας και τη ζωή μας. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε, γιατί βλέπω ότι ακούγονται. Τρίτο ζήτημα, συνάδελφοι. Έχουμε μια μικρογραφία, και το λέω γιατί έχει πάρει δημοσιότητα και όλοι έχουμε ασχοληθεί και μας έχει συγκλονίσει, μια μικρογραφία του εγκλήματος των Τεμπών. Από την πρώτη στιγμή, όπως τότε έτρεξε ο Πρωθυπουργός να τα ρίξουν όλα στο σταθμάρχη για να κρύψουν τα εγκλήματα των από πάνω και τα κυβερνητικά εγκλήματα που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα, στο έγκλημα των Τεμπών, και εδώ από την πρώτη στιγμή παπαγαλάκια να αποπροσανατολίσουν, εντάξει, αστοχία υλικού, το ανθρώπινο λάθος, όλα μπορεί να υπάρχουν, συνάδελφοι. Τα εξαντλητικά ωράρια θα φέρουν και λάθη. Τα μέτρα προστασίας υπάρχουν για εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Όταν θα γίνει το λάθος, να μην χτυπήσει κανένας. Το συγκεκριμένο, όπως τα προηγούμενα, υπάρχουν ευθύνες στο ναυπηγείο, στον εργολάβο, στην εταιρεία στο καράβι και στο λιμεναρχείο που ήταν μπροστά του, γιατί ξεκίνησε να δουλεύεται λάθος η δουλειά από την αρχή. Χωρίς να επεκταθούμε, υπάρχει και η έρευνα και εμείς ήδη παρεμβαίνουμε σε αυτό το κομμάτι, αλλά δεν θα δεχτούμε πουδενή να προσπαθήσουν να τα ρίξουν στον αδικοχαμένο συνάδελφο, όπως έχουν κάνει επανειλημμένως σε προηγούμενα ή σε κάποιον άλλο συνάδελφο, για να γλιτώσουν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό πρέπει να είμαστε κάθετοι και άτεκτοι. Επίσης, συνάδελφοι, αυτό αφορά και τις δικαστικές και τις ανακριτικές αρχές. Το ζήτημα της συγκάλυψης και της αντιμορρησίας. Και δεν φωνάζουμε σε κάθε φορά που έχουμε ένα τραγικό συμβάν για την αντιμορρησία, γιατί έχουμε κάτι προσωπικό με κανέναν, συνάδελφοι. Φωνάζουμε γιατί η αντιμορρησία οπλίζει το χέρι του επόμενου. Όταν ξέρουνε ότι κανένας δεν πρόκειται να πάει φυλακή, δεν τους νοιάζει.
Δεν τους νοιάζει. Άντε λέει και μου ήρθε και ένα πρόστιμο 30 χιλιάρικα. Όταν βγάζουν 100, 200 και 300 χιλιάρικα από κάθε δουλειά, από τη μη τήρηση των μέτρων, δεν τους νοιάζει. Και πραγματικά μας βλέπουν αναλώσιμους. Άρα λοιπόν και το ζήτημα της ατιμωρησίας θα επαναλάβω πολύ κωδικοποιημένα. Το είπε και ο Άκης προηγουμένως. Δεν υπάρχει πουθενά να ισχυριστεί οποιοδήποτε ότι δεν ξέρουν κόμματα, κυβερνήσεις, δικαστικές αρχές, υπουργεία. Τους έχουμε ενημερώσει σε συναντήσεις, με υπομνήματα, για όλα. Δεν ξέρουν ότι δεν προβλέπεται, ότι απαγορεύεται, να το πω καλύτερα, η πενταμελή να κάνει έλεγχο στα ναυπηγεία. Γιατί υπάρχει αυτό? Φτιάξε λίγο το καλώδιο. Γιατί υπάρχει? Γιατί δεν θέλουν να ελέγχονται στα ναυπηγεία. Γιατί ο μη έλεγχος και η μη τήρηση των μέτρων είναι η πρίκα των επενδυτών. Η φτηνή εργασία, τα τσάμπα μέτρα είναι η πρίκα των επενδυτών για τα κέρδη τους. Τους το δίνουνε πρίκα, δίνουνε πρίκα την υγεία μας, τη ζωή μας για να επενδύσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί αρνούνται μετεπιτάξιος να υπάρχει έλεγχος στα μεγάλα ναυπηγεία για τα μέτρα προστασίας? Και το προηγούμενο διάστημα έχουμε δει πάρα πολλά ατυχήματα. Γιατί οι πενταμελείς δεν βγαίνουν απόγευμα ή Σαββατοκύριακο? Δεν ξέρουν? Ξέρουν πολύ καλά. Αρνούνται. Υπάρχουν δύο κόσμοι συνάδελφοι που συγκρούονται. Ο κόσμος ο δικός μας, που έχει να κάνει με τη ζωή μας, με την ανάγκη μας να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και κυρίως να ζήσουμε, με τον κόσμο που όλα μετριούνται στα λογιστικά γραφεία και στα ταμεία. Πόσα βγάλαμε αυτό το μήνα? Πόσα βγάλαμε? Πόσα μείνανε στην πάντα? Με αυτό πρέπει στην ουσία να συγκρουστούμε και σε αυτό το επόμενο διάστημα πρέπει να εστιάσουμε, στην κλιμάκωση των κινητοποίησεών μας. Και στις 17 του μήνα που έχουμε πανελλαδική απεργία, αυτά τα ζητήματα πρέπει να κυριαρχήσουν. Και την Πρωτομαγιά, που έτσι κι αλλιώς τιμάει τους νεκρούς της τάξης μας, είτε στο μεροκάματο είτε στον αγώνα, και άρα αναγκαστικά έτσι κι αλλιώς συνδέεται το επόμενο διάστημα. Αυτό το οποίο πρέπει πάλι ως κόρη οφθαλμού, και να κλείσω με αυτό, συνάδελφοι. Εάν εμείς δεν παλέψουμε, να μην περιμένουμε από κανένα να μας λυπηθεί. Δεν υπάρχει. Με τον αγώνα μας έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε τις κατακτήσεις μας, τα δικαιώματά μας όρθια, το μεροκάματό μας. Με τον αγώνα μας υπάρχουν ό,τι μέτρα υπάρχουν. Με τον αγώνα μας ό,τι ελέγχει γίνονται, αλλιώς δεν θα γινόταν τίποτα, το έχουμε καταφέρει. Με αυτό μπούσουλα, ενωμένη μια γροθιά για τη ζωή μας, για μας, για την οικογένειά μας, πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Κλείνοντας, θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε με αυτοκίνητα, μηχανάκια, χωρίς να βιαζόμαστε και να μην γίνουμε 10 κομμάτια στον δρόμο, όλοι μαζί, στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Να καταθέσουμε αυτά που λέμε εδώ για μία ακόμη φορά, να προειδοποιήσουμε ότι δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω, ούτε να συμβιβαστούμε με το αυτό είναι η μοίρα μας και έτσι θα μας αντιμετωπίζουν. Και θα μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους, κάθε μέρα. Πριν φύγουμε όμως, θα ήθελα να παρακαλέσω, και επειδή βρισκόμαστε και κάνουμε τη συγκέντρωσή μας εδώ στο μνημείο που έχουμε φτιάξει, που είναι αφιερωμένο, ξαναλέω, στους νεκρούς της τάξης μας, είτε στον αγώνα είτε στο μεροκάματο, πριν φύγουμε, και στη μνήμη του Κώστα αλλά και όλων των συναδέλφων που έχουμε χάσει μέχρι σήμερα, να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή, και μέσα από αυτόν τον ενός λεπτού σιγή να δώσουμε τον όρκο ότι δεν θα τους ξεχάσουμε, αλλά και οι αγώνες μας για να σεθούν οι επόμενοι βεβαίως θα είναι στο όνομά τους, και βεβαίως για μία ακόμη φορά να συλληπιθούμε την οικογένεια και του Κώστα, και να ξέρει
το έχουμε ήδη διαμηνήσει, ότι ό,τι και να γίνει, όλοι εμείς, τα συνδικάτα, οι συνάδελφοι, θα είμαστε στο πλευρό τους και ό,τι χρειαστούν.